Κύριε Κουτσομίτη, πώς βλέπετε αυτό το αποτέλεσμα? Γιατί εμένα τουλάχιστον με ανησυχεί να έχει έναν πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Ματαρέλα, ο οποίος θα καλέσει σε αυτές τις διαβουλεύσεις καταρχήν τον επικεφαλής του Γκρίλο, των σούπερ λαϊκιστών της Ιταλίας, μαζί με την Λέγκα του Βόρα, που προσπαθεί τώρα να κάνει ένα rebranding, όπως το λέμε, να αλλάξει τη φυσιογνωμία της, όπως είχε επιχειρήσει και η Λεπέν κατά το παρελθόν, αλλά ξέρουμε όλοι και τις ιστορικές καταβολές αυτής της παράταξης. Σαφώς είναι μια δύσκολη στιγμή για την Ιταλία. Για μένα όμως, πέρα από τους συνειρμούς και τους συμβολισμούς που έχει η νίκη των λαϊκιστών και της ακροδεξιάς, έχει να κάνει με τα σοβαρά προβλήματα που έχει η ίδια η Ιταλία και που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και που βλέπω ότι με το υπάρχον αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν λύσεις που θα δίνουν αποτελέσματα για τον Ιταλικό λαό. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ιταλοί ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που ζήσαμε και εμείς τα προηγούμενα χρόνια, μια οικονομία που δεν είναι αποδοτική, που έχει χάσει την ανταγωνιστικότητά της, και από την άλλη θεωρούν ότι το φταίξιμο βρίσκεται σε άλλους, σε ξένους και όχι στους ίδιους. Αυτό θα είναι μια δύσκολη περίοδος για να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει για τη χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Mm-hmm. Θα υπάρξουν, πιστεύω, αρκετές συγκρούσεις και εσωτερικά αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε δει ούτε καν το πρώτο επεισόδιο αυτού του σίριαλ. Mm-hmm. Που θα συμβεί. Πάντως δεν επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι με την εκλογή Μακρόν τέλειωσε ο λαϊκισμός στην Ευρώπη και τέλειωσε αυτή η τάση, ότι πλέον ανεκόπη αυτή η τάση με την εκλογή του Μακρόν τότε στη Γαλλία. Βλέπουμε ότι αντέχουν και αντέχουν οι λαϊκιστές. Είναι μια μεικτή εικόνα. Θα σας πω από την άλλη ότι στην Ισπανία και την Πορτογαλία δεν υπάρχει κανενός είδους λαϊκιστό. Ακόμα και το Podemos, που μπορούσε να το πει κανείς λαϊκιστικό, είναι σε πτώση. Άρα είναι συγκεκριμένα κράτη που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Το θέμα με την Ιταλία είναι πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Διότι από το καλοκαίρι και μετά είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει ούτε το QE, η πιστωτική επέκταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ενίσχυε τα ιταλικά ομόλογα. Και πιθανολογώ, αν η κυβερνητική κρίση συνεχιστεί στην Ιταλία και δεν υπάρξει μια κυβέρνηση που θα βρει έναν τρόπο να πατήσει με σοβαρά βήματα στην οικονομία, φοβάμαι ότι θα υπάρξει κρίση στα ιταλικά ομόλογα από το καλοκαίρι και μετά. Μάλιστα. Και για αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία που υπάρχει. Και για το τέλος θα ήθελα να μου σχολιάσετε, κύριε Κουτσομίτη, τις αντιδράσεις Λεπέν και Φάραντς σε σχέση με το ιταλικό αποτέλεσμα. Ναι, για αυτούς είναι μια δικαίωση, γιατί εδώ και χρόνια έχουν στηρίξει και τον και την Λέγκα του Βορρά παλιότερα, τώρα λέγεται Λέγκα, και τον Σαλβίνη και το κίνημα των Πέντε Αστέρων. Βέβαια, οι ίδιοι έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ήττες, και ο Φάραντς και η Λεπέν. Άρα προσπαθούν μέσα από την νίκη αυτή των δυνάμεων στην Ιταλία να βρουν οι ίδιοι μια δικαίωση που δεν μπόρεσαν να βρουν στις δικές τους χώρες και στις δικές τους εκλογικές αναμετρήσεις. Κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.